Αυτή είναι λοιπόν η ιστορική χρησιμοποίηση προπαγανδιστικά από οποιοδήποτε απολυταρχικό γεγονός. Και οπωσδήποτε τώρα η ιστορία, η ιστοριογραφία δηλαδή, τίνει να γίνει ηθικοπλαστική. Δηλαδή, να πούμε τα γεγονότα, τα πράγματα, αυτά τα οποία πρέπει να είναι αξίες και αρχές και να τα πούμε με τρόπο που να είναι τρόπος επικοδομητικός για αυτούς που ακούν. Τα παιδιά και οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που σας λέω δεν είναι μόνο απόφαση σχολική, δεν κάνω καμία αναφορά σε πράγματα που ξέρετε, αλλά είναι απόφαση όλων των διεθνών οργανισμών. Η UNESCO έχει ολόκληρη επιτροπή η οποία επεξεργάζεται ακριβώς μία καθώς πρέπει ιστορία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει οργανώσει την Ευροκλειό, μία επιτροπή η οποία ακριβώς και αυτή ζητά να γράψει μία ιστορία που να είναι ανεκτή από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, δηλαδή μία ιστορία ανέμακτη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, γιατί ακριβώς για να είναι ηθικοπλαστική η σημερινή ιστορία πρέπει να υπηρετεί την ειρήνη, την ειρήνη ανάμεσα σε λαούς και μάλιστα σε μία εποχή με διεθνείς οργανισμούς που θεωρούν ότι πρέπει ο κάθε λαός που συμμετέχει σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς να είναι αλληλέγγυος με τον άλλον. Αυτή λοιπόν η ανέμακτη ιστορία κάνει την ιστορία, η ιστοριογνωσία, η ιστοριογραφία, η ανέμακτη, η ηθικοπλαστική, κάνει την ιστορία να ξαναγράφεται συνεχώς. Οπότε μπορεί η ιστορία να έχει γίνει μία μόνο φορά, αλλά η ιστορία γράφεται συνεχώς και αλλιώς κάθε φορά. Αυτό για την ιστοριογραφία και την ιστοριογνωσία. Ποια είναι όμως τα θέματα της ιστορίας? Θυμάμαι την πρώτη ερώτηση που έβαλε ο Διονύσης Ακηθινός στο Πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια. Η ερώτηση ήταν η εξής. Είναι η ιστορία τέχνη ή είναι επιστήμη? Αν αφήσουμε την ιστορία τέχνη, σας μίλησα για τα ρέστα ακριβώς της ιστορίας τα οποία διαχειρίζεται η ποίηση, θα πρέπει ακριβώς να δούμε αν η ιστορία είναι επιστήμη. Ποια είναι τα υλικά της ιστορίας επιστήμης? Είναι τα γεγονότα, υποχρεωτικά, είναι τα φαινόμενα, είναι οι νοοτροπίες, είναι τα ήθη, τα έθιμα, οι συνθήκες, οι θεσμοί και τα θέσμια. Δηλαδή, θέματα ιστορίας τα οποία το καθένα δεν έχει το ίδιο βάρος. Μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε κάποια στιγμή, αλλά ξέρουμε πολύ λιγότερο το γιατί έγινε και το πώς έγινε. Έτσι, οι χρονογραφίες, αυτές δηλαδή οι ιστορίες, οι επιστημονικές ιστορίες που καταγράφουν τα γεγονότα απλώς στη χρονολογική τους σειρά, οι χρονικογράφοι, μπορούν να θεωρηθούν πολύ πιο αξιόπιστοι από τους ιστορικούς οι οποίοι ζητούν τις προφάσεις, τις αρχές, τα αίτια και τα αιτιατά των γεγονότων. Αυτές λοιπόν οι χρονογραφίες, οι οποίες αρχίζουν πάντοτε, τουλάχιστον στα ελληνικά, από την κτήση του κόσμου, από την κτήση του κόσμου και συνεχίζουν μέχρι την ημέρα της γραφής από τον χρονικογράφο, είναι και αυτές οπωσδήποτε αποσπασματικές, γιατί δεν μπορούν
να είναι εξαντλητικές, να γράψουν δηλαδή τα πάντα που έχουν γίνει την εποχή εκείνη. Επιλεγμένες λοιπόν και αυτές οι χρονογραφίες, μένουν όμως μία από τις πηγές, τις βασικές και άμεσες κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον για τα χρόνια της συγγραφής τους. Έχουμε όμως μία πηγή η οποία είναι τελείως προσωπική και τελείως ατομική, θα έλεγα, τις περίφημες ενθυμίσεις. Οι ενθυμίσεις είναι αυτά που οι παππούδες μας γράφανε πίσω από τις εικόνες, γέννηση του τάδε παιδιού, θάνατος του τάδε, λοιμός, καταποντισμός, σεισμός, έκλειψη κτλ. Εκλείψεις. Και είναι βέβαια και οι ενθυμίσεις γεγονότων ιστορικών που έζησαν οι διάφοροι που γράφουν αυτές τις ενθυμίσεις σε βιβλία. Παραδείγματος χάρη σε όλα τα χειρόγραφα της μεσαιωνικής εποχής έχουμε στα φύλλα τα άδεια μία σειρά ενθυμίσεων. Τότε ήρθε ο τάδε αυτοκράτορας ή τότε πέρασε ο τάδε στρατηγός κτλ. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι σημειώσεις αυτές οπωσδήποτε που έχουν γίνει εκτός ιστορίες δεν έγιναν για να διαβαστούν από κάποιον με κάποια σκοπιμότητα, αλλά έγιναν μόνο ως ενθύμηση, ως ενθύμιο δηλαδή των επερχομένων μέσα στην ίδια ομάδα, μέσα σε αυτόν που θα έχει το βιβλίο, σε αυτόν που θα έχει την εικόνα. Αυτές οι ενθυμίσεις οπωσδήποτε είναι οι πιο αξιόπιστες από τις πηγές που έχουμε. Αλλά πρέπει να πω ότι σφάλουν συνήθως και αυτές σε ένα πράγμα ως προς την χρονολόγηση. Γιατί για να βρούμε την χρονολόγηση αποκτήσεως κόσμου που ήταν η βυζαντινή χρονολόγηση μέχρι τη σημερινή, χρειάζεται μία ολόκληρη γνώση η οποία δεν ήταν πάντοτε αυτή των ανθρώπων, των απλοϊκών ανθρώπων που γράφαν τις ενθυμίσεις τους. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα γεγονότα που μπορούμε να πούμε ότι κάπως μπορούμε να τα ξέρουμε. Τα γεγονότα όμως δεν είναι μόνο γεγονότα στρατιωτικοπολιτικά ή ατομικά. Μπορεί να είναι και γεγονότα άειλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπως παραδείγματος χάρη τα ανέκδοτα. Τα ανέκδοτα. Έτυχε να προεδρεύω την Διεθνή Επιτροπή των Ιστορικών του Κόσμου και ένα από τα μελήματα αυτής της Επιτροπής είναι να βρίσκουμε τα θέματα τα οποία όλοι οι ιστορικοί του κόσμου θα διαπραγματευτούν κατά κάποιο τρόπο στο συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο. Πρότεινα μία φορά την μικρή ιστορία που κάνει τη μεγάλη ιστορία ως θέμα. Δηλαδή, τα ανέκδοτα. Εξηγούμε. Αρμενικό ανέκδοτο της εποχής του σταλινισμού. Πεθαίνει ένα σκύλος από καρδιακή προσβολή. Απάντηση. Ναι, αν ζει τη ζωή του ανθρώπου. Άλλο ανέκδοτο της εποχής της Χούντας, της δικής σας εδώ. Ένα σκύλος, λέει, περνάει από την Ιγουμενίτσα στο μπάρι. Του λένε, γιατί ήρθες εδώ? Ήρθα για να γαυγίσω ελεύθερα. Αυτά τα γεγονότα, ακριβώς τα μικρά γεγονότα, αν μπορείτε να τα μαζέψετε, μπορείτε να έχετε μία πηγή ιστορίας από τις πιο πολύτιμες και τις πιο απλές, γιατί είναι προσιτά σε όλο τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, έχετε ακριβώς τις ύβρις, τις βρισιές που λέει ο ένας για τον άλλον. Αν ακούστε έναν Γάλλο να λέει ότι δεν είμαι γκριγκού, δεν θα καταλάβετε βέβαια ότι λέει ότι δεν είμαι Έλληνας. Γιατί ήταν ακριβώς η βρισιά που οι σταυροφόροι λέγανε εναντίον των Ελλήνων, των Βυζαντινών. Γιατί όπως ξέρετε, ίσως δεν ξέρετε αλλά σας το λέω,
τους πουλούσανε ψωμί, το οποίο ήταν μισό χώμα και μισό στάρι στο βάρος. Οπότε το Γκριγκού έγινε αυτός ο οποίος είναι ο πανούργος που κλέβει, που κάνει παλιανθρωπιές και τα λοιπά στα γαλλικά σήμερα. Όπως όταν λέμε κουτόφραγκος, βεβαίως δεν λέμε τίποτε άλλο από το να επαναλαμβάνουμε αυτό που οι Βυζαντινοί λέγανε για τους Φράγκους Σταυροφόρους, οι οποίοι περνούσαν από τα διάφορα μέρη τότε. Αλλά γιατί να πάμε τόσο μακριά και να μην φτάσουμε στα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή αιαμοβούλγαρος, έτσι, αιαμοβούλγαρος από τη μία μεριά. Ο πόλεμος, λέει, του 45-50, δεν ξέρω τι ήτανε. Ήτανε ανταρτοπόλεμος, ήτανε συμμοριωτοπόλεμος, ήτανε εμφύλιος. Φτάνει να πεις ένα από αυτά τα τρία για να έχεις κάνει μία διαφορετική ιστορία. Ένα από αυτά τα τρία. Συμμοριωτοπόλεμος, ανταρτοπόλεμος, εμφύλιος. Οπότε φτάνουν μερικά πράγματα πολύ απλά ή τα τραγούδια που λέει ένας λαός. Κανένας, παραδείγματος χάρη, ίσως δεν ξέρει ότι ένα από τα σλαβικά τραγούδια, τα οποία είναι τα πιο λαϊκά, λίγο σαν 40 παλικάρια που πήγαν στην Τροπολιτσά, είναι το «Να δούμε την άσπρη θάλασσα». Ποια είναι η άσπρη θάλασσα? Το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Η μαύρη θάλασσα από τη μία μεριά, η άσπρη θάλασσα από την άλλη. Οπότε φτάνει να φτάσεις στη Βουλγαρία και να ακούσεις το «Να φτάσουμε στην άσπρη θάλασσα και να την οργώσουμε» κτλ. Για να ξέρεις τι τρέχει. Για να μην πω επίσης και τις διάφορες παροιμίες κτλ. Κτλ. Ερώτηση. Υπάρχουν γεγονότα σημαντικά και ασήμαντα? Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Γιατί αυτά τα μικρά γεγονότα, ακόμα και τα lapsus linguae, αν θέλετε, μπορεί να είναι θέματα ιστορίας, αυτά τα μικρά γεγονότα μπορούν ακριβώς να σε φωτίσουν για τα ιστορικά πράγματα, για τις διαθέσεις, για τις νοοτροπίες, πολύ περισσότερο από τα μεγάλα γεγονότα τα οποία θα καταγράψει η τηλεόραση σήμερα ή η οποιαδήποτε εφημερίδα. Μία ερώτηση λοιπόν. Είναι γεγονός οι διαδόσεις? Δηλαδή, είναι γεγονός ιστορικό οι διαδόσεις? Ότι ο Τάδε, οι Εβραίοι ας πούμε, σκότωσαν δεν ξέρω πόσα παιδιά για να τα φάνε, λέει, στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα, τα οποία οπωσδήποτε δεν είναι γεγονότα, δημιουργούν με τα επακόλουθα που έχουν ένα νέο γεγονός. Το νέο γεγονός γίνεται ακριβώς αντιεβραϊσμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός κτλ. Κτλ. Στο γεγονός, στο παράδειγμα που έδωσα. Και έτσι έχουμε τα περίφημα ψεύτικα έγγραφα της ιστορίας, τα οποία έχουν περάσει ως αληθινά και τα οποία σχεδόν διδάσκονται σήμερα και στα σχολεία. Δεν θα μιλήσω για το περίφημους 7 σοφούς της Ιών που ξέρουμε όλοι πως είναι ψεύτικο, αλλά θα σας μιλήσω για ένα έγγραφο τα σπουδαιότερα του Μεσαίωνα, το οποίο λέγεται «Η Κωνσταντίνιος δωρεά στον Πάπα της Ρώμης». Δηλαδή, όταν ο μεγάλος, λέει, Κωνσταντίνος έκτισε την πόλη, έφυγε από την Ρώμη και έκανε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Και άφησε την Ρώμη στα χέρια του Πάπα, του Ποντίφικα, του Σιλβέστρου, ξέρουμε και το όνομά του, στο Πάπα Σιλβέστρο της Ρώμης, και έτσι ο Πάπας έχει τη δυνατότητα να έχει στρατό, να έχει επικράτεια δική του, γιατί είναι ο